Για να γνωρίσουμε τον υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο Ζιούζο Δημήτρη, τον οποίο έχουμε εδώ κοντά μας, στην παρέα μας, και είναι υποψήφιος με το συνδυασμό της Γεωργίας Ζεμπελιάδου. Καλημέρα και καλή επιτυχία. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ. Έχεις και κάποια σχέση με τη Σιάτιστα, επαγγελματική, εργασιακή, και μας έρχεσαι όμως καταγόμενος από το άλλο άκρο, ε? Από μια αντίστοιχη όμως περιοχή, από τα Σέρβια, από την περιοχή Σερβίων από την οποία κατάγομαι, που όμως έχει πάρα πολλά ίδια στοιχεία με την περιοχή του Βοΐου γενικότερα και της Σιάτιστας. Νέος άνθρωπος, υποψήφιος στις περιφερειακές εκλογές, δώσε μας λίγο το στίγμα σου. Είμαι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τη Γεωργία Ζεμπιλιάδου και το συνδυασμό Ελπίδα. Στόχος όλου του συνδυασμού είναι η ανάπτυξη επί της ουσίας της περιοχής, να καταφέρουμε δηλαδή να απορροφήσουμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία υπάρχουν και πάνω σε αυτά στα οποία βασίζεται πλέον και η ελληνική οικονομία, δυστυχώς μέσα από την κρίση, βλέποντας βέβαια μια περιφερειακή αρχή η οποία δεν κατάφερε να αξιοποιήσει όλα αυτά τα κονδύλια και όχι μόνο δεν κατάφερε να αξιοποιήσει αλλά έχασε και αρκετά από αυτά. Βλέποντας λοιπόν όλο αυτό το έλλειμμα, προσπαθώ και εγώ με τις δικές μου δυνάμεις και με τις γνώσεις μου, μιας και ασχολούμαι με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, να συμβάλλω στο ότι να συνδέσουμε την περιφέρειά μας με τις περιφέρειες όλης της Ευρώπης, μιας και ζούμε πλέον στην Ευρώπη των περιφερειών. Η κάθε περιφέρεια λοιπόν προσπαθεί να αντλήσει κεφάλαια, να βρει τρόπους ώστε να αναπτυχθεί, και πιστεύω ότι σε αυτή την ιδέα μπορώ και εγώ να συμβάλλω, μπορώ μόνος μου τις δυνάμεις, ώστε να καταφέρουμε να μείνουν οι νέοι εδώ στην περιοχή μας, ώστε να καταφέρουμε να έρθουν ακόμα και κάποιοι νέοι που φύγανε είτε στο εσωτερικό σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, είτε σε άλλες πόλεις και χώρες του εξωτερικού. Νομίζω σε αυτή την προσπάθεια ο συνδυασμός Ελπίδα και η ίδια Γεωργία Ζεμπιλιάδου έχει δώσει το στίγμα της, ότι δεν περισσεύει καμία μέρα, δεν περισσεύει καθόλου χρόνος. Έχουμε τεράστια προβλήματα και τα βλέπουμε καθημερινά, τα ζούμε καθημερινά. Παρ' όλα αυτά επιμένουμε και προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις. Μαγικές λύσεις όμως δεν υπάρχουν, ραβδιά μαγικά δεν υπάρχουν. Θέλει επιμονή, υπομονή και πρόγραμμα, ώστε να σηκώσουμε τα μανία και να δουλέψουμε όλοι μαζί και με τις τοπικές κοινωνίες οι οποίες βλέπουν ένα μέλλον δυσίωνο, να καταφέρουμε να έχουμε αυτή την αχτίδα ελπίδας, ώστε επιτέλους να χαμογελάσουμε και να δούμε ότι μπορούμε σαν περιοχή να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα σαν Δυτική Μακεδονία και να βγούμε από αυτό το τέλμα στο οποίο έχουμε περιέλθει, και δυστυχώς αν συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Σκέφτηκες πολύ το να εκτεθείς και να ζητήσεις την ψήφο? Έχω διατελέσει δημοτικό σύμβουλος στο Δήμο Σερβίων Βελβεντού και ήμουν και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Σερβίων Βελβεντού, είχα και αυτή την τιμή. Το όμως σκέφτηκα αρκετά βλέποντας τις συνθήκες στις οποίες ζούμε. Παρ' όλα αυτά θεώρησα ότι πρέπει να συμβάλλω και εγώ όσο μπορώ με τις γνώσεις μου σε αυτόν τον αγώνα, ώστε να καταφέρουμε να βάλουμε ένα λιθαράκι. Έτσι, προφανώς ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει θαύματα, αλλά μια ομάδα ανθρώπων αν εμπνεύσει θα φέρει και άλλους ανθρώπους πιο κοντά. Είναι ένας κρίκος, είναι μια λυσίδα από τον απλό πολίτη μέχρι τον περιφερειάρχη. Όλοι μαζί είναι μια λυσίδα, η οποία αν συνδεθεί σωστά, τότε θα καταφέρουμε να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα για το οποίο θα καμαρώνουμε στο μέλλον. Κάνε και το κάλεσμα για να ψηφίσουν τον Ζιούζιο Δημήτρη στους φίλους μας που μας ακούνε και μας βλέπουν. Ο Δημήτρης Ζιούζιος είναι ένας άνθρωπος που τον γνωρίζετε στην καθημερινότητα. Είμαι όπως όλοι οι υπόλοιποι ελεύθερος επαγγελματίας βιοπαλαιστής, ο οποίος όμως επιμένει να μένει στην περιφέρεια, επιμένει να ζει στην Δυτική Μακεδονία, επιμένει να επιχειρεί στη Δυτική Μακεδονία, γιατί από το συγκριτικό μας πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες πόλεις, μεγαλύτερες πόλεις, εδώ πέρα στο οποίο ζούμε, είναι η ποιότητα ζωής. Σε αυτό πρέπει να δώσουμε έμφαση, σε αυτό θα πρέπει να θέσουμε ως βάση, ώστε και για τον τουρισμό και για την επιχειρηματικότητά μας, ήπιες μορφές ανάπτυξης, οι οποίες θα μας δώσουν μια όμορφη καθημερινότητα, θα μας δώσουν την ελπίδα να ζούμε καλά στην επαρχία την οποία αγαπάμε. Αυτός ήταν, αγαπητοί φίλοι και φίλες που μας παρακολουθείτε, ο Δημήτρης Ζιούζιος, τον οποίο ευχαριστούμε και του ευχόμαστε καλή επιτυχία. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.